onira, mono sta onira, mono sta onira, μπορώ να σε αγγίζω. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω, έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Είσαι εδώ στον καπνό που με ζαλίζει. Φεύγω, σε κλείνω, αν θες να μείνω. Γίνε αγάπη, γίνε χάδι τρυφερό. Μιχάλη, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Και εγώ, αγαπώ. Και χαίρομαι που σε βλέπω και έτσι όπως πάντα σε έχω στο μυαλό μου. Έτσι, ακριβώς έτσι. Θυμάμαι ότι τραγούδησες τα υπέροχα κομμάτια από την σειρά του Αντένα. Το Άγγιγμα Ψυχής. Το Άγγιγμα Ψυχής. Εσύ μπορεί να το ξεχνάς, όμως εγώ εμένα με καταδιώκει. Όχι, 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 όχι. Σε όλη μου τη ζωή. Εγώ μιλώ με προσευχές για σένα. Σε είδα και είπα, αυτή η φωνή που ακούω είναι αυτό το νεαρό αγοράκι, το τόσο ντροπαλό. Ένα είδος ντροπαλότητας την έχουμε ακόμη. Δεν μπορεί ένα είδος. Να μεταμορφώνεσαι τελείως επειδή όχι, μεγαλώνεις. Όχι, μην νομίζεις ότι και εγώ είμαι διαφορετική, άσχετα με το κομμάτι της μπορώ δουλειάς. Μπορώ να υποθέσω. Που εκεί νιώθω, είναι ο χώρος μου, όπως σου έλεγα πριν για τις συναυλίες. Τα αστρολογικά σου στοιχεία ούτως ή άλλως σε προδίδουν. Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει. Κι αγκαλιαζόμαστε και ενώνουν τα χέρια. Σαν τρελή η καρδιά μου χτυπάει. Και εκδοξευόμαστε οι δυο μας αστέρια. Πώς σου φαίνεται και πώς σου φάνηκε από αυτά που θυμάσαι, όταν ανακάλυψες ότι όλα αυτά που εσύ είχες μέσα σου και μας τα έδινες λίγο-λίγο μέσα τα τραγούδια σου, ήταν ακριβώς αυτά που θέλαμε να ακούσουμε, να τραγουδήσουμε και να αγαπήσουμε. Τα τραγούδια δεν είναι αυτοβιογραφικά καταρχήν. Όχι, δεν μπορεί να είναι, αλλά σίγουρα απευθύνονται στις επιθυμίες, στις προσδοκίες, στους προβληματισμούς του ακροατή. Και όταν διαπιστώνεις ότι αυτό το πράγμα εισχωρεί τόσο πολύ στα βάθη της ψυχής του κοινού, είναι πρωτόγνωρη χαρά, είναι ένα ευλογημένο αίσθημα, συνέστημα που δεν περιγράφεται και πολύ εύκολα. Είμαι ο ήρωας που μένει μόνος του. Τώρα τι του τέλους θα πέσουν για μένα, οι τίτλοι του τέλους θα γράψουν το θέμα. Ο πρώτος δίσκος δικός σου ήταν το 2000. Τα περισσότερα τραγούδια σε μουσική ήταν γραμμένα από μένα. Όταν ετοιμάσατε αυτό το δίσκο, τον πρώτο δικό σου δίσκο, τι περίμενες, ρε παιδί μου? Δεν είχα καμιά ιδιαίτερη προσδοκία, γιατί δεν ήξερα τι να περιμένω. Πώς το νιώσες όλο αυτό τον ανεμοστρόβιλο που ήρθε? Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχεις τον χρόνο να το αξιολογήσεις. Όσο είσαι μικρότερος, πας λίγο με το αίσθημα ότι είσαι στο απειρόβλητο. Όσο μεγαλώνεις όμως, αρχίζεις και μαζεύεσαι. Σε φοβίζει η ζωή. Σε τρομάζουν αυτά που βλέπεις γύρω σου. Λοιπόν, σε πήγα στο 2000 και θέλω να μου πεις, ποιο τραγούδι σου από εκείνο το δίσκο θεωρείς ότι αδικήθηκε? Θεωρώ ότι ένα τραγούδι μέσα που λεγόταν και λέγεται Δάκρυ, ναι, είναι ένα τραγούδι κρυμμένο που δεν έχει αναδειχτεί και έχει μια αξία. Κάνε το δάκρυ στα μάτια σου, φίλη, και των ματιών σου το φως ανατολή, το φως σου ανατολή. Μπορώ να σε ρωτήσω για κάτι τελείως εκτός, λίγο πιο πονηρό? Σε αυτά τα καμαρίνια στις συναυλίες έχεις ζήσει ακραία πράγματα? Όχι. Δεν μπαίνουν στο καμαρίνι? Και στο καμαρίνι, το καμαρίνι είναι για να μπαίνει κόσμος, αλλά πρέπει να πω ότι θα είμαι πολύ κοινότυπος αυτό. Ακραία δεν έχω να θυμάμαι, μόνο τα πολύ πολύ φυσιολογικά. Ή δεν θες να μου πεις? Όχι, θα σου είχα αφήσει ένα άλλο υπαινιγμό που θα ήταν πολύ πιο ξεκάθαρος. Είσαι ευτυχισμένο? Πολύ. Αν και κανείς δεν πρέπει να απαντήσει πολύ. Γιατί δεν με ταιριάζεται η ευτυχία. Εσύ μαλώνεις ποτέ? Νεύρα έχεις ποτέ? Ναι, γιατί να μην έχω. Έχεις αλλάξει όμως? Έχεις αλλάξει λίγο. Έχεις γίνει λίγο. Ναι, βέβαια, έχω αλλάξει. Έχω κάνει μεγάλα βήματα. Δεν είμαι το ίδιο μαζεμένος όσο ήμουνα. Είσαι σπιτόγατος με λίγα λόγια. Τι βρίσκεις στο σπίτι σου? Πολύ.
Αλλά υπάρχει και ένα όριο. Δηλαδή, σε 2-3 μέρες, άμα μείνεις μέσα, θα τρελαθείς. Βέβαια, βγεις έξω να δεις μια κόψη, μια κίνηση γίνεται. Όταν λοιπόν θέλεις να περάσεις καλά, γιατί κάτι σου συμβαίνει και φύγεις από το σπίτι σου, τι θες να κάνεις? Θέλω να πάω σε ένα πάρκο. Να τα πεις με ένα φίλο. Να πατήσω σε ένα βουνό. Πόσα πράγματα δεν ξέρουμε για σένα, Μιχάλη? Καλά, δεν είναι ότι. Μην φαντασίζω ότι. Θα σβάνα τα βουνά και τον αναρριχητή. Τις Κυριακές θα με ζητάς στις εκκλησιές, τα Σαββατόβραδα θα ψάχνεις στο λιμάνι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για τη Ζέτα. Μου έχει πει πάρα πολλές φορές ότι μαγειρεύει πάρα πολύ καλά. Μου λέει ψέματα. Πες την αλήθεια, ξέρω ότι την αγαπάς, αλλά πες την αλήθεια. Όχι, εντελώς αντικειμενικά. Ναι. Κατά κοινή ομολογία, είναι εξαιρετική μαγείρισα. Αλήθεια το λες? Ναι. Προσπαθεί να με πείσει 10 χρόνια για την κοροϊδεύω. Λοιπόν, τώρα σε ρώτησε για να τη κάνω ότι... πλάκα. Να σε πείσω ότι μαγειρεύει. Κοίταξε. Μόνο με έναν τρόπο μπορείς να το μάθεις. Αυτή αγγίζει τίποτα από αυτά που μαγειρεύει, γιατί υποτίθεται ότι όλοι όσοι ασχολούμαστε με την κουζίνα, κατά περίοδους, ναι, κανείς δεν είναι κάθε μέρα σον και τέ. Ναι, το... ξέρεις, υπάρχει μια ερωτηλεστία. Τα κάνει αυτά η Ζέτα? Τα κάνει όλα αυτά έτσι όπως ακριβώς τα έχεις περιγράψει. Αυτή την... Εντάξει, ζητώ συγγνώμη, φίλοι μου. Συγγνώμη, με συγχωρείς. Το επιβεβαίωσα πια από παντού. Σε ποιον αγαπώ, το σ' αγαπώ. Πάμε στο σημερινό μας τραγούδι με τη Δήμητρα Γαλάνη. Αυτή την περίοδο, κάνοντας το δίσκο με τη Λίνα την Νικολακοπούλου, γράφοντας αυτό το τραγούδι, σκεφτήκαμε ότι η Δήμητρα είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Απευθυνθήκαμε σε αυτή και μας έκανε την τιμή και είναι μεγάλη μας χαρά. Ξέρει, μεγάλη χαρά και για όλους μας να σας έχουμε μαζί και να σας ακούμε. Κάτι θες να πεις, σε βλέπω. Εγώ σε ευχαριστήθηκα σήμερα, θα σου πω την αλήθεια. Είσαι χαλαρός, μιλάς, γελάς. Καταρχήν γελάς. Εγώ δεν νομίζω ότι έχεις δώσει συνέντευξη με τόσα πολλά γέλια. Θα τα κρατήσω όλα. Έχεις αυτόν τον τρόπο να ξεκλειδώνεις πάντα αυτό που έχεις απέναντί σου. Έπιασε βροχή, ε! Πω, κρίμα. Καλά γιατί... το ξεκινήσαμε με μικρές διακοπές, έμπαινε. Κρίμα, γιατί πάνω που βρήκα το κόλπο σου εδώ, που έχεις όλη εδώ την δίπλα των ερωτήσεων. Κάνε καμία ερώτηση. Δεν έχεις κάνει καμιά ερώτηση από αυτό που έχεις βάλει. Να μου τις απαντήσει μια άλλη. Είναι τελείως παραπλάνηση αυτό, να ξέρεις. Ιδέες, πώς το κάνω. Τι να πω, τι να πω. Μιχάλη, δώσε μου το χέρι σου. Συγγνώμη για όσους δεν κάνουν να πιάνουν το χέρι. Θα τον πάρω να φύγουμε γιατί βρέχει πάρα πολύ. Και ελπίζω ότι μια άλλη φορά θα συνεχίσουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που θα μέσα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, να ξέρεις. Να σε ευχηθώ καλό χειμώνα, πάντα ψηλά, και πάντα εσύ με επιτυχίες. Το ίδιο και πάντα με χαμόγελα, γιατί μας πάνε τα χαμόγελα, Μιχάλη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Πάμε. Σε ποιον αγαπώ, το σ' αγαπώ.